Βλέπετε αυτό το βίντεο πριν τη Μεγάλη Δευτέρα. Ακούστε πολύ προσεκτικά. 7 εβδομάδες πριν από τη μάχη των ευρωεκλογών, με ένα βίντεο στο TikTok, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλεί τους πολίτες που δεν μπορούν να προσέλθουν στις κάλπες της 9ης Ιουνίου να ψηφίσουν μέσω της επιστολικής ψήφου μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου, γιατί όπως υπογραμμίζει, με τη συμμετοχή τους στις εκλογές στηρίζουν την ίδια τη δημοκρατία. Αν δουλεύετε σε ζώο, αν σπουδάζετε σε άλλη πόλη ή δίνετε εξετάσεις, αν σας δυσκολεύουν οι μετακινήσεις ή απλά αν θέλετε να πάτε για μπάνιο στις 9 Ιουνίου, δώστε προσοχή. Μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου, προφταίνετε να υποβάλλετε την αίτησή σας στην πλατφόρμα για να ψηφίσετε επιστολικά από όπου θέλετε. Έχουμε ήδη πάνω από 115.000 αιτήσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί κάθε φορά που συμμετέχετε στην εκλογική διαδικασία, όποιο κόμμα και αν στηρίζετε, στηρίζετε τελικά την ίδια τη δημοκρατία. Η αποχή δεν είναι απάντηση. Έκτη στάση, Αστυπάλαια. Κανονικά έπρεπε να πάμε Σίμι για την εκτέρευση. Είχαμε πολλά από φόρ, πολύ μεγάλο swell. Δεν πρόκειται να το φυσκάρουμε. Πριν σηκώσει Άγκυρα για να συνεχίσει την ναυτική περιοδία του με επόμενου σταθμού Στήλ, Ονίσυρο και Κο, ο Στέφανος Κασελάκης από την Αστυπάλαια, όπου ήταν εγκλωβισμένος λόγω κακοκαιρίας, μίλησε στο Open και την εκπομπή Ωρα Ελλάδος. Ξεκαθάρισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί την πρωτιά και έθεσε ψηλά τον εκλογικό πύχη. Η θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης είναι να διεκδικεί να κυβερνήσει και να αλλάξει τον τόπο. Ορθό αυτό. Ορθό και λογικό. Άρα λοιπόν. Άρα, λοιπόν η εξωματική αντιπολίτευση διεκδικεί την πρωτιά. Βλέπω πολύ κόσμο ο οποίος έχει μετανιώσει τις τελευταίες εκλογές. Πιστεύω υπάρχει πολύ καλή περίπτωση να ξεπεράσουμε το 20%. Αυτή η αλαζονία στο γυάλινο πύργο στον οποίο βρίσκονται πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Στόχος του Πασόκ είναι να είναι δεύτερο στο βάθρο των ευρωεκλογών, ώστε να υπάρχει ισχυρή και σοβαρή αντιπολίτευση και να αποτελέσει κυβερνητική επιλογή στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Θα είναι μια μεγάλη νίκη του Πασόκ να είναι δεύτερο κόμμα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είμαι πολύ αισιόδοξος και θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις. Πιστεύω ότι είναι κρίσιμο για την πατρίδα μας να μην κάνει παρέλαση Νέα Δημοκρατία, μια παρέλαση αλαζονίας. Η αντιπολίτευση που κάνει σήμερα ο κ. Κασελάκης είναι θείο δώρο στον κ. Μητσοτάκη. Η αντιπολίτευση με τα κότερα, με τα 2 εκατομμύρια σπίτια, με τα θαύματα, είναι ένα δώρο διαφυγής στον κύριο Μητσοτάκη. Κασελάκη, αν το Πασόκ είναι δεύτερο, δεν θα υπάρχει χάος. Θα υπάρχει ισχυρή σοβαρή αντιπολίτευση. Κλείσαμε, θα είναι κυβερνητική επιλογή. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στον Καναδά, ο Δημήτρης Κουτσούμπας ζήτησε ισχυρή εντολή από την Ομογένεια. Και από εδώ, από τον Καναδά, οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να στείλουν μήνυμα με πολλούς αποδέκτες που κανείς δεν θα μπορεί να το διαβάσει αλλιώς. ΚΚΕ. Την επίσημη παρουσίαση των υποψηφίων για τις ευρωεκλογές με το ψηφοδέλτιο της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ανάμεσα στους 33 υποψήφιους ευρωβουλευτές είναι ο τραγουδιστής Μπάμπης Τόκας, ο ηθοποιός Κωστής Αβιδάκης, η παγκόσμια πρωταθλήτρια κοπηλασίας Ανέτα Κυρίδου, ο ερευνητής Παναγιώτης Νόιφελτ και η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου. Σήμερα ξεκινάμε ένα νέο αγώνα στους αγώνες που δίνουμε. Ανοίγουμε μία νέα σελίδα. Τη σελίδα της ενδυνάμωσης του κινήματός μας, της Πλεύσης Ελευθερίας, να δώσουμε ζωή και στην Ευρωβουλή. Το απόγευμα κάνει τα αποκαλυπτήρια του Ευρωψηφοδελτίου της Η Νέα Αριστερά.